Σήμερα καλέσαμε μία συνέλευση σχολής, της παιδαγωγικής σχολής, για να ενημερώσουμε σε θέματα κρίσιμα σε σχέση με τα παιδαγωγικά τμήματα. Μετά από συνάντηση το Σαββατοκύριακο, πανελλήνια που έγινε στα Ιωάννινα, τη Συνόδου των Προέδρων και των Κοσμοτεώτων. Θέλω να πω ότι σήμερα αυτή την ώρα σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα που είναι 18 ή 19 ανά την Ελλάδα, γίνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή γίνονται συνελεύσεις σχολής και γίνονται συνεντεύξεις τύπου για ενημέρωση για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδαγωγικά τμήματα ανά την Ελλάδα. Ένα, και εγώ θα αναφερθώ σε αυτό το πιο σημαντικό για την τρέχουσα κατάσταση, είναι το θέμα των αποσπασμένων φοιτητών, των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η θέση των παιδαγωγικών τμήματων και το μέλλον των παιδαγωγικών τμήματων, όπως τονίστηκε και στη Σύνοδο, που αφορά την ένταξη των παιδαγωγικών τμήματων σε ένα ξεχωριστό κύκλο σπουδών κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις, τον 5ο κύκλο σπουδών. Άμεσα όμως αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα λειτουργίας, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος υλοποίησης του προγράμματος σπουδών των φοιτητών μας, δηλαδή στην πρακτική άσκηση, η οποία είναι καταγεγραμμένη στο πρόγραμμα σπουδών των τμήματων και των υπηαγωγών και των δημοτικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές πηγαίνουν στα σχολεία και κάνουν πρακτική άσκηση. Αυτή η διαδικασία απαιτεί έμπειρους εκπαιδευτικούς. Η πρακτική άσκηση είναι η γέφυρα μεταξύ πανεπιστημίου και πράξης. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει στην πράξη και εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς, όπως είπαμε, όπως και η Διευθύντρια τους εκπαιδεύει στην πράξη. Γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη ενδιάμεση άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι της πράξης, που να έχουν όμως και σχέση με το Πανεπιστήμιο. Αυτό το κάνουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Αυτός ο θεσμός καρκινοβατούσε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή χρειαζόμασταν περισσότερους και είχαμε λιγότερους, και φέτος αυτός ο θεσμός αποκόβεται. Ξαφνικά, δηλαδή, το Υπουργείο δήλωσε ότι κανείς αποσπασμένος δεν θα έρθει. Στη συνέχεια μας έστειλε έναν και πρακτικά δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό είπαμε στους φοιτητές, αυτό ανακοινώσαμε στους συναδέλφους, ότι είμαστε σε κίνδυνο να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών. Είμαστε από τα λίγα πανεπιστήμια που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, γιατί τα άλλα πανεπιστήμια πολλά είναι κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων των διοικητικών. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα γιατί δεν θύχτηκαν οι διοικητικοί μας, αλλά θα έχουμε, φαίνεται, το πρόβλημα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση προς όλους τους φορείς και τους υπεύθυνους και τους τοπικούς και τους κρατικούς να μην πάμε σε μία ανομαλία, σε ένα κλείσιμο του Πανεπιστημίου για αυτή την αυλεψία και τη θεωρώ αυλεψία. Δεν είναι ορθολογικό μέτρο, εμείς είμαστε υπέρ του ορθολογισμού και υπέρ των ορθολογικών μέτρων. Για μας είναι απαραίτητη η αποσπασμένη εκπαιδευτική. Δεν έρχονται εδώ για να περάσουν την ώρα τους. Κάπου αλλού υπάρχουν εκπαιδευτικοί που περνάνε την ώρα τους, δυστυχώς, αλλά δεν αφορά αυτό. Είναι θέμα λειτουργίας του Πανεπιστημίου, να το καταλάβουν καλά και να λυθεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αυτό είναι το άμεσο μας πρόβλημα, σύν όλα τα άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν να σταματήσουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας της Φλόρινας και της Δυτικής Μακεδονίας ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κινδυνεύει πραγματικά με τα νέα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως με το νόμο που ψήφισε τα παιδαγωγικά τμήματα να είναι ένας ξεχωριστός κύκλος, ο 5ος κύκλος, όπου οι υποψήφοι μαθητές που θα θέλουν να πάνε στα παιδαγωγικά τμήματα θα πρέπει να επιλέξουν μόνο αυτόν τον κύκλο και δεν μπορούν να πάρουν άλλους κύκλους των θετικών ή των ανθρωπιστικών σπουδών. Είναι βέβαιο ότι μετά από 3 χρόνια θα ψάχνουμε υποψήφιους φοιτητές για τα παιδαγωγικά τμήματα και μοιραία από τα πρώτα που θα στερέψουν και δεν θα έχουν φοιτητές θα είναι και τα παιδαγωγικά τμήματα της Φλόρινας. Γι' αυτό η τοπική κοινωνία που θα έλεγα δεν αντέδρασε δυναμικά όταν πήραν από εδώ το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών και το μεταφέρανε στην Θεσσαλονίκη
Υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος και είναι για πρώτη φορά, εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο σοβαρός κίνδυνος να μην έχουμε φοιτητές στα δύο παιδαγωγικά τμήματα σε μια τριετία με βάση τον νόμο που ψήφισε η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό θα πρέπει δυναμικά και η τοπική κοινωνία εδώ, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι, οι πνευματικοί φορείς, σύλλογοι, όλοι θα πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά και να ενημερώσουμε το Υπουργείο για αυτό το μεγάλο εγκληματικό, θα έλεγα, λάθος, εκτός αν συνειδητά θέλουν να συρρυκνώσουν τα παιδαγωγικά τμήματα, θέλουν να μειώσουν τα παιδαγωγικά τμήματα και βρήκανε αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα από τα βασικά τμήματα και μία δεύτερη πρόταση που κάνω είναι ότι όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας έχουν δικούς τους πριτάνης. Εκλέγονται και διοικούνται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και από τους φοιτητές. Είμαστε το μοναδικό. Και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών, και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πλέον αυτοδύναμο και προχωρεί στην εκλογή του πρίτανη και των αντιπριτάνιων. Οι μόνοι που δεν έχουμε και δεν θα έχουμε πρίτανη από ό,τι φαίνεται για πολλά χρόνια ακόμη, είμαστε εμείς οι οποίοι θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το αθηναϊκό κράτος μας αντιμετωπίζουν ως ιθαγενείς και είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου. Μεταφέρω τα θέματα όπως και ο κύριος Κωτιάδης από την Σύνοδο Προέδρων και Κοσμητών σε πανελλήνια εμβέλεια που έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου στα Γιάννενα. Είναι πανελλήνια η σημερινή κινητοποίηση. Δεν είναι τοπικού χαρακτήρα, τοπικό είναι ό,τι είναι και εθνικό όπως λέμε. Είναι πανελλήνια αυτή τη στιγμή. Και όλα τα παιδαγωγικά τμήματα, παιδαγωγικές σχολές, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Το βασικότερο είναι ότι αλλάζει η ταυτότητά μας όσον αφορά στην παραγωγή δασκάλων και νηπιαγωγών. Ότι έχουμε προβλήματα με την πρακτική άσκηση, εκεί είναι τοπικό το θέμα γιατί κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετική δομή στην πρακτική άσκηση και πανελλήνια ενιαίο το ζήτημα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, όπου εκεί υπάρχουν νέες προτάσεις από τον νόμο, αλλά ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί και δεν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Το ζήτημα λοιπόν είναι να ανοίξουμε επιστημολογικά το θέμα μέσα στα πανεπιστήμια, στις παιδαγωγικές σχολές και κυρίως να καταλάβουν οι φοιτητικοί συλλογοί το θέμα που προκύπτει για το κύρος των πτυχίων τους, αλλά και για τη φετινή χρονιά, εάν θα μπορέσουν να έχουν πτυχία ή όχι χωρίς την πρακτική άσκηση. Σας καλέσαμε εδώ σήμερα πάλι με την πανελλήνια κινητοποίηση, ως παιδαγωγική σχολή καταρχήν, και ζητούμε την υποστήριξη και το άνοιγμα αυτής της συζήτησης με τους τοπικούς φορείς και τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται ευρύτερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας λειτουργεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τιμωρητικά απέναντι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ένα από τα μέτρα τα οποία υιοθετεί αυτή τη στιγμή, σε συνάρτηση με την απόδοση ημί των καταλόγων για την διαθεσιμότητα, είναι να τιμωρεί με κάθε τρόπο τα πανεπιστήμια. Ένα μέτρο είναι η μη απόσπαση εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν το οξυγόνο για τη λειτουργία στα παιδαγωγικά τμήματα. Είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται και επανέρχεται ανάλογα με τις περιστάσεις που κάθε φορά προτάσει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η στάση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα προγράμματα σπουδών αλλά και στα πτυχία των φοιτητών. Και το δεύτερο βασικό στοιχείο το οποίο αφορά στα παιδαγωγικά τμήματα πανελλαδικά είναι η διαφοροποίησή τους ως προς το επιστημονικό πεδίο, γεγονός που θα οδηγήσει στον βέβαιο επερχόμενο θάνατο των παιδαγωγικών τμήματων στα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Είναι λοιπόν δύο ζητήματα τα οποία αφορούν τα παιδαγωγικά τμήματα αλλά αφορούν και τις κοινωνίες που τα περιβάλλουν. Με αυτή την έννοια, υπερθεματίζοντας και την τοποθέτηση του κυρίου Φωτιάδη, η στάση της κοινωνίας στην Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία,
απέναντι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να είναι πιο συστηματική και πιο ουσιαστική. Ευχαριστώ. Ο Φοιτητικός Σύλλογος Νηπιαγωγών, βλέποντας ότι τα πράγματα τη φετινή χρονιά φαντάζουν δυσίωνα, τόσο διότι δεν έχει εξασφαλιστεί στο Πανεπιστήμιο μας η δωρεάν σύγκριση, καθώς και για το διορισμό των αποσπασμένων καθηγητών για την πρακτική άσκηση, που αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον νηπιαγωγείο και το φοιτητή. Ο φοιτητικός μας σύλλογος προτείνει την άμεση πρόσληψη αποσπασμένων καθηγητών με ειδικότητα στην πρακτική άσκηση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αριθμού των νηπίων και να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα της σύντησης, ώστε να γίνει δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Έχουμε παρατηρήσει ότι στο Πανεπιστήμιο της Κοζάνης όλοι οι φοιτητές σύντιζονται δωρεάν, ενώ στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας, κάτω από την ίδια διοίκηση, οι φοιτητές πληρώνουν και έχουν πάρει δωρεάν μόνο 500 φοιτητές για δωρεάν σύντηση. Ζητάμε την καλύτερη ποιότητα του προϊόντου που προμηθεύεται η λέσχη και συχνούς ελέγχους από την Επιτροπή Σύντησης για την Υγιεινή της Λέσχης. Εμείς, σαν Φοιτητικός Σύλλογος, όπως είπαμε και στη συνέλευση, προτείναμε μία μορφή κατάληψης, όχι όπως γίνεται σε ηλίκια και που φεύγουν μαθητές και μένουν, το οποίο φυσικά θέλουμε να το περάσουμε και τώρα από τη Γενική Συνέλευση. Πέρα από αυτά, το θέμα με τους αποσπασμένους είναι ένα σημαντικό θέμα που μας καίει, ειδικά στο Πανεπιστήμιο μας που έχουμε τόσο διευρυμένη πρακτική άσκηση. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε άμεσα την πρόσληψη αποσπασμένων ώστε να μπορεί να γίνει, να μπορεί να πραγματοποιηθεί καταρχάς η πρακτική άσκηση και όσο καλύτερα γίνεται. Πρέπει πραγματικά να δημιουργηθεί μια τέτοια όσμωση ανάμεσα στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και την τοπική κοινωνία, η οποία θα πρέπει να είναι ουσιαστική. Το σχολιάσατε και εσείς, χθες, κύριε Γιώργο, ναι. Αγαπητέ Θανάση. Ναι. Με την απουσία της κοινωνίας από το πολιτιστικό χθεσινό δρόμο. Ένα παράδειγμα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Άρα η έννοια αυτής της όσμωσης δεν πρέπει να μείνει στο ωφελημιστικό και στο οικονομικό επίπεδο. Επόμενες δικές μας ελλείψεις ως προς το ζήτημα της όσμωσης με την κοινωνία, αυτά είναι στοιχεία που αφορούν και τα δύο μέρη. Ενδεχομένως και η ακαδημαϊκή κοινότητα να έχει και αυτή τα ελλείμματά της ως προς το στοιχείο της όσμωσης. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι λίγες οι δράσεις, δεν είναι λίγες οι ημερίδες, δεν είναι λίγες οι... Λέω και το συγκεκριμένο Όλα κοινοποιούνται προς την κοινωνία. Δεν γίνονται... Φτάνει αυτό. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχουν γίνει βήματα σε αυτό. Παράδειγμα, υπάρχει η Επιτροπή Στήριξης του Πανεπιστημίου. Όπως ξέρετε, είχε ιδρυθεί μια Επιτροπή Στήριξης, η οποία συνεδρίασε αρκετές φορές και πήρε μέτρα. Έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις. Το Πανεπιστήμιο κάλεσε και όπου αφορούσε τους φορείς, νομίζω ότι υπάρχει σχέση. Νομίζω ότι αυτή η σχέση είναι σε καλό δρόμο. Δεν ωφελεί τώρα να αποδίδουμε, να λέμε ότι ποιος δεν κάνει, τι δεν κάνει. Θα μου επιτρέψετε ένα χαρακτηρισμό, κύριε Μαγκλή. Είναι σε ακαδημαϊκό επίπεδο αυτή η σχέση. Δεν είναι καθόλου. Δεν έχει προχωρήσει η κοινωνία. Έτσι τουλάχιστον το λέω. Η κοινωνία, όταν πρόκειτο για το Αθηνά, κινητοποιήθηκε η κοινωνία. Η Επιτροπή Στήριξης ενεργοποιήθηκε. Έκανε αρκετές συνεδριάσεις. Δεν λέμε ότι ήταν το ικανοποιητικό. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο συμμετείχε σε πολλές δράσεις. Έδωσε μάχη για το τρένο, για παράδειγμα. Πολλοί φοιτητές κατέβηκαν για το τρένο. Πολλοί φοιτητές κατέβηκαν σε αρκετές εκδηλώσεις κρίσεων. Αρκετές εκδηλώσεις κάναμε κοινές. Αρκετές φορές οι τοπικοί φορείς στηρίξανε συνέδριά μας. Νομίζω ότι μέσα στα μέτρα τα αντικειμενικά, με το τι γίνεται
ανάμεσα στο Κολωνάκι και στο Καποδιστριακό, έτσι, για να μην έχουμε και αυταπάτες, ποια είναι η σχέση της Αθήνας με το Καποδιστριακό, ποια είναι η σχέση της Τούμπας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μην έχουμε και σχέση, μην νομίζουμε ότι εδώ θα πίνουμε κάθε μέρα με τον Δήμαρχο καφέ ή με τον κάθε Πλωρινιώτη. Και το Πανεπιστήμιο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή και μια συγκεκριμένη δράση. Το θέμα είναι να στηρίζεται επί της ουσίας και να ωφελούνται και οι δύο χώροι. Και να υπάρχει και μια εμβέλεια πανελλήνια, που νομίζω ότι προσπαθούμε και τη δίνουμε παραπάνω από ό,τι ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Παραπάνω. Αν πάρουμε τη σχέση, όπως σας είπα, της Τούμπας και του κέντρου της Θεσσαλονίκης με το Αριστοτέλειο, η δική μας σχέση είναι πιο ισχυρή. Για να τα φέρουμε και στα μέτρα της πραγματικότητας και να μην ιδεολογούμε για το τι σχέσεις θέλουμε. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα. Νομίζω ότι είναι καλές οι σχέσεις μας και έχει περιθώριο συνεργασίας παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά με τις μεγαλοπόλεις, τα μικρά πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για την τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι πρέπει, ίσως και εμείς ευθυνόμαστε ότι δεν αγκαλιάσαμε την τοπική κοινωνία στη βάση της, αλλά και η τοπική κοινωνία είναι, όπως είναι αδιάφορη, όπως είναι σε πολλά άλλα ζητήματα αδιάφορη. Και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις, αλλά και από τον τρόπο που ψηφίζουμε, το πώς ψηφίζουμε, ποιους εκλέγουμε και πώς εκλέγουμε. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Πάντως, να εχθές είχαμε μία πολύ σημαντική εκδήλωση που ήταν ο κόσμος. Έχουμε δεκάδες αθλητικά σωματεία που φιλοξενούμε. Οι σχέσεις δεν είναι και αδιάφορες. Υπάρχουν σχέσεις με το Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο είναι σημαντικό για τον κόσμο εδώ. Και αυτό το πράγμα το τιμάμε τουλάχιστον από την πλευρά μας και νομίζω και από την πλευρά. Αλλά έχουν πολλά βήματα ακόμη να γίνουν.